σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήλθατε. Περιμένουμε να καθίσετε στις θέσεις σας. Πολύ χαρά βλέπω σήμερα μαζεμένη. Με πολύ χαρά σήμερα σας καλωσορίζουμε στην πρώτη κεντρική παρουσίαση του βιβλίου του Σάντι Νικολαρέα για τον Όσκαρ Γουάιλντ και για πολλά πολλά ακόμα πράγματα που θα ακούσετε παρακάτω. Ο Όσκαρ Γουάιλντ πολλές φορές είναι απλώς το πρώτο βήμα για να πούμε και άλλα πράγματα. Εδώ ακούτε ήδη την Έλενα Ινές Μπενιέρη, η οποία θα σας καλωσορίσει ακόμη πιο όμορφα, μουσικά. Θα μας πάει, θα μας ταξιδέψει στην Ευρώπη, στην Γαλλία, στο Παρίσι, στο Τωρίνο, σε όλα τα μέρη που περνάει και ταξιδεύει το βιβλίο του Σάντι. Και τώρα στα γρήγορα να σας παρουσιάσω το πάνελ. Δίπλα μου είναι η Κατερίνα Γκατζόγια, η οποία θα μας διαβάσει με την υπέροχη φωνή της μερικά αποσπάσματα, ίσα να πάρετε μια γεύση. Το βιβλίο να το πάρετε να κάτω, έτσι. Για λίγο. Δίπλα είναι ο κύριος Δαβέτας, ο Δημοσθένης Δαβέτας, ο γνωστός συγγραφέας και εικαστικός και πολλούς άλλους τίτλους έχει. Θα σας ευχαριστήσω. Άνθρωπος της τέχνης και των γραμμάτων. Δίπλα ο συγγραφέας μας, φυσικά στο κέντρο τον έχουμε, τον αγαπάμε, αλλά τον αγαπάμε. Δίπλα ο κύριος Τσούχαλης, ο γνωστός σήμερα μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή του βιβλίου. Θα μιλήσουμε για σπουδαία, μεγάλα, διάσημα εγκλήματα εκείνης της εποχής. Και στο τέλος ο αγαπημένος μας ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος. Μας έχει ταξιδέψει με την υπέροχη φωνή του χρόνια τώρα στην τέχνη και στον πολιτισμό. Λοιπόν, στα γρήγορα δίνω το λόγο στην κιθάρα της Έλενας και αμέσως μετά η κυρία Καρβέλα, η Μαρία Καρβέλα που δείχνατε εδώ, δεν έκανε στο πάνελ, δεν την είδα, είναι η εκδότρια της Οκεανίδας, από όπου και κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό. Οπότε ανήκει στον όμιλο της Νίκης Εκδοτικής και θα μας πει λίγα λόγια για το βιβλίο. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε λίγο την Έλενα να πούμε λίγο στο κλίμα. Tu savais bien regarder.
χώρο μαζί μας. Θα πω λίγα, δεν θα σας κουράσω, θα ακούσετε πιο αναλυτικά για το βιβλίο από το πάνελ μας. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι με ξέρουν και δεν ενθουσιάζομαι εύκολα. Καθημερινά, και δεν υπερβολεί αυτό που θα πω, έρχονται στο γραφείο μας προτάσεις από συγγραφείς για νέα βιβλία. Βιβλία σαν αυτό του κυρίου Νικολαρέα που παρουσιάζουμε σήμερα δεν έρχονται συχνά. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με ενθουσίασε από την πρώτη στιγμή που μου έκανε μια πολύ γρήγορη περιγραφή. Το πίστεψα πολύ, το αγάπησα πολύ και παρόλο το ότι ήξερα την ιστορία, το μόνο που θα πω είναι ότι καθώς το διάβασα, ξέχασα πραγματικά ποια είναι η πραγματικότητα, εάν ο Ντόριαν Γκρέι είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Χάθηκα και σας συνιστώ να το διαβάσετε έτσι αφνευστή και να χαθείτε κι εσείς μέσα στο Παρίσι, στο Τωρίνο, μαζί με τον Ντόριαν Γκρέι και τον Όσκαρ Ουάιλντ. Σάντι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σου. Έχω πάρα πολύ τα χρόνια της φυλακής. Η αγάπη σας απαλύνει τον πόνο μου. Και ναι, το αυτί μου πονάει ήδη λιγότερο. Πρέπει να κάνουν δουλειά αυτά τα χάπια. Σχολίασε μου διασμένα πιάνοντας μηχανικά τη δεξιά του τσέπη για να βεβαιωθεί πως έχει το κουτάκι. Όμως η φυλακή μου έκανε αναπανόρθωτη ζημιά. Η εξαθλίωση, η βρωμιά, η παρατεταμένη πείνα, το σανιδένιο χαμηλό κρεβάτι χωρίς τρόμα για μήνες, μπας και συμμορφωθούμε. Και το χειρότερο, η διάρρεια, τα σκατά, παντού σκατά, ξεχυλισμένα καθήκια όπου κι αν κοίταζες, αγκομαχητά, μύγες, σκοτάδι, σιωπή, ατέλειωτη σιωπή κι ούτε ένα κομμάτι χαρτί, μια πένα. Όσο για βιβλία, κανείς δεν ήξερε τι πάει να πει αυτή η λέξη. Και μοναδική μου συντροφιά ήταν οι κατσαρίδες. Αυτές βουβές. Κι εγώ μόνος, απελπισμένος, τρελαμένος. Ξέσπαγα πάνω τους λιώνοντάς τες όπως μέλιωναν αυτές για να φανώ. Να ξεγελάσω τον εαυτό μου πως είμαι δυνατός. Τα πρωινά, πριν ξημερώσει καλά-καλά, έσπρωχναν σκουπόξυλα μέσα από τα σίδερα και χτυπούσαν τα πόδια μας για να δουν αν είμαστε ζωντανοί. Όσοι έμοιαζαν, δηλαδή σαν να κοιμούνταν, γιατί κανένας δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Κάθε πρωί γινόταν συγκομιδή νεκρών και όλοι κλαίγαμε, όχι για τους πεθαμένους, αλλά για τους εαυτούς μας, για το αν θα ξυπνούσαμε το άλλο πρωί. Έπειτα, η Μάνικα προσπαθώντας να ξεπλύνει τα σκατά, μας έβρεχε τα πόδια και τη στολή μέχρι τα γόνατα. Κρυώναμε. Κρυώναμε πολύ και ήταν όλα βρεγμένα, ακόμη και η σανίδα που τεντώναμε τα κορμιά μας. Τα πόδια όλων ήταν μελανιασμένα και οι πλάτες σουρωμένες, μαζεμένες μήπως ξεγελάσουμε το κρύο. Το μυαλό ήταν κενό και αυτό άδειο δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί. Τα ονόματα χαμένα, μόνο αριθμοί και γράμματα υπήρχαν. Τα ονόματα χαμένα. Σε 33 ήταν το όνομά μου. Αν κάποιος ήταν αθώος, και ήταν πολύ, το παράπονο δεν είχε τέλος. Μιαουρίζαμε χωρίς λόγια σαν τα γατάκια, μήπως μας ακούσει η μάνα γάτα. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Υπήρχαν πολλοί αθώοι, ρώτησε φανερά συγκινημένη και με αμέριστο ενδιαφέρον η Σάρα. Αμέτρητη. Είχαμε όλοι το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο περπάτημα. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω με λόγια. Ήταν κάτι σαν να έβλεπες έναν Εγγλέζο να κυκλοφορεί στο Κάιρο. Τον αναγνωρίζεις αμέσως, χωρίς καν να τον ρωτήσεις. Are you an Englishman? Ο Ντόριαν άκουγε συγκλονισμένος, κουνώντας καταφατικά το κεφάλι. Ευτυχώς, είσαι ζωντανός ακόμα και προπαντών είσαι έξω ελεύθερος. Ξέχασε. Προσπάθησε να ξεχάσεις.
Δεν μπορείς να ξεχάσεις όσο και αν προσπαθείς. Υποκρίνεις ότι ξεχνάς. Είναι σαν τη μάνα που έχει θάψει το παιδί της. Συνεχίζει να ζει, όμως τα μάτια της βλέπουν συνέχεια σκοτάδι. Μάτια της βλέπουν συνέχεια σκοτάδι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εντάξει. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σάντι. Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, αλλά τώρα νομίζω ότι μέσα από το βιβλίο γνωριζόμαστε ακόμη καλύτερα. Βέβαια, ο Σάντι μου το έδωσε το βιβλίο πριν από μία μισή μέρα. Σε μία μισή μέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να προλάβεις να διαβάσεις καλά το βιβλίο. Ξεφυλίζοντάς το όμως και έχοντας μία πρώτη εικόνα, βρήκα κάποια ενδιαφέροντα σημεία και κυρίως επειδή μου αρέσει να είμαι, δεν ξέρω, και πεπιθήσιος αιρετικός, θα προτείνω κάτι το οποίο το δουλεύω τώρα, μάλιστα μου δώσα αφορμή για ένα κείμενο που έχει τίτλο «Ο ηθικός κύριος Wilde». Θεωρώ ότι ο Oscar Wilde πάνω απ' όλα είχε μία ηθική. Δεν μιλάω για ηθικολογία, το ξεκαθαρίζω, είχε μία ηθική. Αν με τον όρο ηθική εννοούμε μία συνολική συμπεριφορά, μία στάση ζωής η οποία χαρακτηρίζεται από συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα έργα, αν ηθική έχει να κάνει με αυτό το αρχαιοελληνικό έθος από όπου προέρχεται και που σημαίνει πορεία, και θεωρούμε ότι η ηθική λοιπόν είναι η πορεία ενός ανθρώπου συνολικά και σφαιρικά, τότε είναι πραγματικά ηθικός με την έννοια αυτή που μόλις σας ανέλησα. Πολύπλευρη προσωπικότητα ο Όσκαρ Ουάιλντ. Αυτή την προσωπικότητα την πιάνει το βιβλίο. Το βιβλίο μπορεί να έχει μία, αν θέλετε, χρονική διάρκεια σε κάποια σημεία, αλλά ανθρωποποιεί ή, αν θέλετε, αποτερατοποιεί τον Όσκαρ Ουάιλντ. Τον κάνει πολύ καθημερινό άνθρωπο. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλές φορές, μάλιστα, μέχρι αυτά που, στα διάφορα που διάβασα, μέχρι ακρότητας ανθρώπινο. Αυτό ενισχύει την άποψή μου που ήθελα να πω ότι έχει κάνει μια ηθική. Ξέρετε, θέλοντας να μιλήσουμε για τον Όσκαρ Ουάιλντ, πρέπει να δούμε αυτό το πολύπλευρο που έχει. Τι ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ? Ποιητής. Ξεκίνησε να γράφει ποιήση. Πήρε πολύ νωρίς μεγάλα βραβεία, ταλέντα. Ίσως ήταν ο κορυφαίος νεαρός ποιητής στην Οξφόρδη. Δεύτερον, ήταν συγγραφέας. Ξέρουμε τα διάφορα βιβλία τα οποία έχει γράψει, δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο σε αυτά. Τρίτον, θεατρικός συγγραφέας. Τέταρτον, κριτικός τέχνης. Τα ωραιότερα κείμενα που έχουν γραφτεί για την τέχνη της εποχής του, με διάφορους έτσι, μεγάλους εικαστικούς, ακόμη και την περίοδο των ιμπρεσιανιστών του Μονέ, ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ πρωταγωνιστής. Πολιτικός ακτιβιστής. Αυτά τα οποία έκανε ο Όσκαρ Ουάιλντ δεν ήταν απλά μια κεντρικότητα. Υπήρχε μια φιλοσοφία. Και αυτή τη φιλοσοφία θέλω να θίξω με λίγα λόγια και αυτό ταυτόχρονα δουλεύω αυτό το κείμενο που σας είπα. Η φιλοσοφία του είναι πολύ κοντά και θα εκπλαγείτε με αυτή την πρόταση που προχωρώ τώρα, με αυτή του Σοκράτη. Κενά δαιμόνια, εισήγαγε ο Σοκράτης. Με βάση τα κενό δαιμόνια τιμωρήθηκε από όλη την ελίτ της τότε εποχής. Από τους πολιτικούς, από τους οικονομικούς πρωταγωνιστές και από τους καλλιτέχνες. Αυτοί οι τρεις ήταν που τσακίσαν και τον Όσκαρ Ουάιλντ στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Δεν βρήκε στήριξη, παρά ελάχιστη, για να μην πω μηδαμινή, από τους καλλιτέχνες. Οι οικονομικοί παράγοντες συνεργάστηκαν με τους πολιτικούς τότε, όπως ήταν ο πατέρας, έτσι, ο γνωστός του Ντάγκλας, και όλοι αυτοί μαζί, βεβαίως, όλοι μαζί αυτοί συνέργησαν ώστε στη δίκη να βγει η απόφαση καταδικαστική, η οποία δεν άφηνε κανένα περιθώριο επιβίωσης στον Όσκαρ Ουάιλντ. Τον διέλυσε. Του είπε θα σε διαλύσω και τον διέλυσα. Επίσης, το σημείο της πρόκλησης. Όταν ρώτησαν στο δικαστήριο του Σοκράτη ότι μπορείς να προτείνεις, αγαπητέ μας Σοκράτη, μια ποινή για σένα. Ήταν συνήθεια τότε. Μια ποινή στην οποία ποινή
εσύ θα μπορούσες να γλιτώσεις. Και τι πρότεινε? Να με βάλετε στο Πάνθεον, λέει, και να με θρέφετε φόρο ζωής. Η ειρωνία. Το ίδιο πράγμα, αντίστοιχο, πρότεινα στον Όσκαρ Ουάιλντ στη δίκη. Του είπανε, δέξου ότι φταίς, αυτό είπα στον Σωκράτη, δέξου ότι είσαι ένοχος, λένε λοιπόν στον Ουάιλντ, δέξου ότι φταίς και εμείς θα βρούμε έναν τρόπο. Η απάντηση, ξέρουμε ποια ήταν, διότι όταν πιστεύεις ότι είσαι άπορος αλήθειας και πρέπει να γίνεις πόρος αλήθειας, δηλαδή φορέας αλήθειας, που πιστεύανε και οι δύο, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να σταματήσεις την πορεία. Ξεκινάς με λόγια και με έργα και πας μέχρι τέλος. Όσο για το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Η ομοφιλοφιλία δεν πρέπει να ειδωθεί στον Όσκαρ Ουάιλντ σαν κάτι το πολύ ιδιαίτερο, το μοναδικό ή το κεντρικό σημείο. Οι καιροί τότε ήταν τέτοιοι οι οποίοι ψάχναν να βρουν κάτι το πολύ ιδιαίτερο για να τον χτυπήσουν ηθικά στα μάτια του κόσμου και να του αφαιρέσουν κάθε προσπάθεια προστασίας. Η ομοφιλοφιλία ήταν, πέρα από την προσωπική επιλογή του καθένα, χρησιμοποιήθηκε από τον Όσκαρ Ουάιλντ και σαν μια, αν θέλετε, αντιηθικολογική στάση απέναντι στα πράγματα. Μου θυμίζει πολύ τον Μπαζολίνη, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ζαν Ζενέ, μου θυμίζει πάρα πολύ τον Φασμπίντερ, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την ερωτική του ζωή σαν μια αντιπρόταση απέναντι σε μια ηθικολογία της εξουσίας, η οποία ήθελε σόν και καλά να κλείσει σε ένα κάδρο όλους τους ανθρώπους και να τους επιβάλλει με ένα τρόπο ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς. Το άλλο σημείο, το σημείο της εξορίας. Τον εξόρισα. Στην εξορία, το κύκλωμα αυτό που σας είπα, το πολιτικό, συνέχισε. Οι Εγγλέζοι συνέχισαν να τον κυνηγάνε στη Γαλλία. Δεν είναι ότι πήγε στην εξορία για να μπορέσει να γλιτώσει. Και εδώ μας θυμίζει, για άλλη μια φορά, την απολογία του Σωκράτη. Όταν είπα στον Σωκράτη, μα έχουμε κανονίσει, εμείς έχουμε πληρώσει εδώ τους φύλακες, Σωκράτη, του λένε οι μαθητές του, θα σε πάμε στη Λάρισα. Και λέει, τι να κάνω στη Λάρισα? Στη Λάρισα θα με κυνηγάνε. Θα είναι χειρότερα. Αντίστοιχο λοιπόν βλέπουμε ότι συνέβη εδώ πέρα. Δηλαδή τον κυνηγήσαν. Τον διώξαν και τον κυνηγήσαν. Άρα, Όσκαρ Ουάιλντ ήταν περισσότερο μία στάση ζωής σε όλο το κλίμα το ευρωπαϊκό εκείνης της εποχής. Ήτανε παράλληλα με τη συμπεριφορά του Νίτσε. Παράλληλα με τις προτάσεις του Σόπενχάουερ. Τι λέγανε ο Σόπενχάουερ πρώτος και ο Νίτσε ακόμη με πιο ακραίο τρόπο? Ότι εάν θέλουμε να βρούμε λύση, διέξοδο στη σημερινή ζωή, πρέπει να ζούμε σαν καλλιτέχνες. Δηλαδή η τέχνη να μην είναι μόνο ένα αισθητικό προϊόν. Η τέχνη για την τέχνη σημαίνει η τέχνη να είναι τρόπο ζωής. Αυτές είναι οι προτάσεις που την ξεκίνησε ο Σόπενχάουερ, την υιοθέτησε ο Νίτσε, είδα τα αποτελέσματα, τον τρελάνανε, και την υιοθέτησε μέχρι σε σχάτων ο Όσκαρ Ουάιλντ. Μα διαβάστε στον De Profundis, αλλά και στους διάφορους αφορισμούς, θα δείτε πάρα πολλές φορές, και κρατάω ένα αφορισμό, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός, λέει, δεν είναι η ζωή που μιμείται την τέχνη. Μάλλον δεν είναι η τέχνη που μιμείται η ζωή, με συγχωρείτε. Είναι η ζωή που μιμείται την τέχνη. Άρα η τέχνη είναι πιο μπροστά και από τη ζωή. Είναι αυτή που χαράζει. Και βέβαια αυτό, θυμηθείτε ένα απλό παράδειγμα, τα λουλούδια του Van Gogh. Όταν κοιτάμε τα λουλούδια, λέμε τα λουλούδια του Van Gogh. Γιατί ο Van Gogh τα έκανε με τέτοιο τρόπο. Αντίστοιχα είναι η όλη συμπεριφορά του Όσκαρ Ουάιλντ. Ήθελε να δώσει μία πρόταση ηθική, μία πρόταση, ένα τρόπο ζωής, ώστε οι άνθρωποι να ζουν δημιουργικά, να ζουν σαν καλλιτέχνες. Δηλαδή να έχουν την ελευθερία της έκφρασης και να μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα με τους άλλους μέσα από αυτό το πλαίσιο και αυτή τη ματιά. Πολιτικά, ενώ του έγινε πρόταση να συμπράξει με τις τότε πολιτικές αρχές, από το παλάτι μέχρι όλο το κύκλωμα του κοινοβουλίου, αλλά με ποια προϋπόθεση? Να αρνηθεί όλα αυτά που κάνει. Το αρνήθηκε, λέει όχι. Άρα η στάση του ήταν τόσο πολιτική, ώστε έφτασε σε σημείο να χρεωθεί πάνω του όλα όσα τον κατηγορούσαν.
εκεί ακριβώς βρίσκεται το βασικό σημείο. Επιλέγει τον θάνατό του μόνο και μόνο για να είναι συνεπής στην πορεία του και μέσα από το θάνατό του να τιμωρήσει αυτούς που τον τιμώρησαν. Πώς θα τους τιμωρήσει? Όχι τραβώντας την επιστόλη του σκοτώντάς τους. Ήταν λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Συζητάμε εδώ ακόμη γι' αυτό σήμερα. Ποιος θυμάται τους πολιτικούς της εποχής? Ποιος θυμάται τους κριτικούς τέχνης της εποχής? Εξαφανισμένοι μέσα στα καλάθια των αχρήστων. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι εδώ. Θα είναι εδώ μια ζωή, διότι οι ιδέες του τόλμησαν να αγγίξουν το είναι των πραγμάτων, το είναι της ζωής και τόλμησαν να αγγίξουν το είναι της ύπαρξης. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους του υπαρξισμού επίσης. Από τους πρωτοπόρους. Και ο Κίρκεργκαρντ και όλοι αυτοί ήταν πάρα πολύ κοντά στις πρωτοπόρες αντιλήψεις του Όσκαρ Ουάιλντ. Άρα, για να μην μακρηγορώ και να κάνω έτσι ένα σφαιρικό πορτρέτο, πού καταλήγω με αυτή τη συλλογιστική που σας είπα? Ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ένας, αυτό που θα λέγαμε σήμερα με όρους σημερινούς, total artist. Δηλαδή, ένας καθολικός καλλιτέχνης, στον οποίο τέχνη και ζωή δεν διαχωριζόντουσαν. Και για να τελειώσω, αφού ανέφερα ένα τσιτάτο δικό του που είπα ότι η ζωή μιμείται την τέχνη, θα τελειώσω με έναν πολύ μεγάλο ποιητή που αν γνωριζόντουσαν θα τα πηγαίναν σίγουρα πάρα πολύ καλά, τον Φερνάντο Πεσόα, τον κορυφαίο ποιητή της Πορτογαλίας, αντίστοιχο φαινόμενο με τον Όσκαρ Ουάιλντ για την Πορτογαλία αλλά και για την μοντέρνα γράμματα, που είπε: το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα συνεχίζει να υπάρχει τέχνη είναι η μεγάλη απόδειξη ότι η ζωή από μόνη της δεν φτάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σαλόμι. Τους άκουσες, Όσκαρ? Τους άκουσες? Τεράστια επιτυχία! Επαναλάμβανε η Σάρα με μάτια που πετούσαν σπίθες, τρέμοντας από συγκίνηση. Μου έφερες γούρι. Έβγαλες στην επιφάνεια όλα μου τα συναισθήματα. Η παρουσία σου με ζωντάνεψε ξανά. Μου μετέδωσες όλη τη θετική σου ενέργεια και εγώ με τη σειρά μου τη διοχέτευσα στο κοινό μου. Τους τρέλανα απόψε. Σε ευχαριστώ, Όσκαρ, σε ευχαριστώ. Έλεγε και ξανά έλεγε, πηδώντας σαν μικρό κοριτσάκι μέσα στην αγκαλιά του γίγαντα. Είχα πέσει κι εγώ τα τελευταία χρόνια, μα σήμερα ξαναγεννηθήκαμε μαζί. Του εκμυστηρεύτηκε κοιτώντας τον στα μάτια σε μια προσπάθεια να του μεταδώσει όσα ένιωθε. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ ξανά. Πες το μου κι εσύ, ποτέ ξανά. Μη μου τη λες κι εσύ αυτή τη λέξη. Μα να τριχιάζει, ξέρεις. Ακριβώς όπως η αδερφή της, το πάντα. Θα προσπαθήσουμε, Σάρα μου. Θα προσπαθήσουμε. Όσο κι αν εμείς το θέλουμε, μερικές φορές δεν το θέλει η ίδια η ζωή. Έλα, γδύσου τώρα, θα μου κρυώσεις, της είπε με λυπημένο τόνο. Με το ένα του χέρι έλυσε αριστοτεχνικά τους φιόγκους που κρατούσαν το φόρεμα στη θέση του. Στη συνέχεια σκούπισε με την πετσέτα που κρατούσε το υδρωμένο και γελισμένο με λάδι υπέροχο σφιχτό κορμί της. Το κοστούμι έπεσε στο πάτωμα γύρω από τους λεπτούς της αστραγάλους. Εκείνη με ένα μικρό άλμα ανέβηκε πάνω του και άρχισε να σκουπίζει πότε τη μια και πότε την άλλη της πατούσα, σαν να πατούσε σε ένα απλό χαλάκι μπάνι. Αδιαφορώντας παντελώς για τη γύμνια της, αφέθηκε στις περιποιήσεις του Όσκαρ, γνωρίζοντας ότι το βλέμμα του Ντόριαν ταξίδευε αχόρταγα πάνω της. Ήξερε ότι την κοιτούσε. Ένιωθε σαν μαχαιριές στην πλάτη της στα μάτια του. Καταλάβαινε πως άρεσε στον γοητευτικό αυτό νεαρό κύριο και το επέστρεφε ανενδίαστα το φλερ του. Μόνο που τώρα ήταν η ίδια ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Στην αρχή τον είχε κερδίσει με τη φήμη, το ταλέντο και την προσωπικότητά της. Αλλά τώρα πια με το κορμί της και τη θηλυκότητα της σάρκας της. Η Σάρα ήταν η γάτα και ο Ντόριαν το ποντίκι. Ο ίδιος το ήθελε να είναι το ποντίκι. Απόψε σκόπευε να δαγκωθεί και όχι να δαγκώσει. Ο Όσκαρ πάνω από το κεφάλι της κοίταξε το φίλο του που είχε ιδρώσει από τα κάλλη της φιλενάδας του. Διακριτικά του έκλεισε πονηρά το μάτι. «Καταλαβαίνεις τώρα, Ντόριαν, γιατί έγραψα τη Σαλόμη πάνω της?»
μπορεί να έχει στο πιάτο όποιο αρσενικού το κεφάλι θέλει. Πρόσεχε το δικό σου, γιατί το βλέπω έτοιμο να πέσει. Και μόνο αν γνωρίζει κανείς ότι θα κερδίσει το φιλί της Σαλόμης, αξίζει να χάσει το κεφάλι του. Δεν χρειάζεται να σας πάρω το κεφάλι για να σας φιλήσω, πετάχτηκε η Σάρα γελώντας. Ύστερα θα μου ήσασταν παντελώς άχρηστος, συμπλήρωσε κλείνοντας με νόημα το μάτι στον Όσκαρ. Αρπάζοντας απότομα την πετσέτα από τα χέρια του φίλου της, γύρισε αστραπιαία προς το μέρος του. Εκείνος δεν πρόλαβε να τραβήξει εγκαίρως το βλέμμα του από τους γυμνούς γλωτούς της και έτσι έμεινε να την κοιτάζει γεμάτος ντροπή, στρίβοντας αμήχανα τα λευκά του γάντια μέσα στα χέρια του, ανήμπορος να αρθρώσει την παραμικρή λέξη. Η Σάρα τον πλησίασε, τον περιεργάστηκε για λίγο από πάνω μέχρι κάτω και ύστερα σήκωσε το χέρι της για να χαϊδέψει τα μαλλιά του τρυφερά και συνάμα ερωτικά. Αλήθεια, δεν είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο κεφάλι? Ρώτησε και έριξε πάνω στον ώμο της μια λοξή ματιά στον Όσκαρ. Ύστερα γύρισε, τράβηξε απότομα το κεφάλι του Ντόριαν προς το μέρος της και τον φίλησε με ειδιπάθεια, δαγκώνοντας ταυτόχρονα με δύναμη το κάτω χείλη του. Ο Ντόριαν, χαμένος στην έκπληξη και τον πόνο, έφερνε στικτοδός τα χέρια του στο πρόσωπό του, λερώνοντας τα λευκά του γάντια με αίμα. Εκείνη έγειρε προς τα πίσω το κεφάλι της και του είπε: «Σας φίλησα γιατί έτσι ένιωσα. Ήθελα να σας ξεπληρώσω και το χρέος μου, επειδή καταλαβαίνω πως χωρίς εσάς, ο Όσκαρ μου δεν θα έχει το κουράγιο να με επισκεφτεί. Ίσως σας το επιτρέπει η εμφάνισή σας, αλλά έχετε πολύ θράσος, νεαρέ. Το θράσος όμως πρέπει να είναι αποκλειστικά γυναικείο προνόμιο. Είναι δικό μας όπλο. Οι άντρες πρέπει να διαθέτουν μόνο υπομονή προκειμένου να κρατήσουν μια γυναίκα. Μήπως βιάζεστε πολύ? Μουρμούρισε ο Ντόριαν, παρατηρώντας τα ματωμένα γάντια του. Με μια γυναίκα σαν εσάς, η υπομονή εξαντλείται γρήγορα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαι τυχερός που αγαπάτε το φίλο μου. Αυτό μου δίνει ένα προβάδισμα στο χρόνο. Είστε πολύ έξυπνοι πάντως. Θα θυμάμαι τη δαγκονιά σας. Ποιος άλλωστε δεν θα θυμόνταν ότι δαγκώθηκε από τη Σάρα Μπερνάρ? Σας βγάζω το καπέλο. Μου προσφέρετε μια ιστορία που έχω να διηγούμε στα παιδιά μου». Εγώ αναρωτιέμαι τώρα τόση ώρα εδώ, αν είμαι στο Παρίσι, σε κάποιο καφέ του Παρισιού ή αν είμαι στην Αθήνα. Βέβαια, λείπει το αψέντι, λείπει ο καπνός, απαγορεύεται να καπνίσω, άρα υπάρχει μια έλλειψη σε αυτό το τομέα. Κυρίως όμως, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα, και κάθε φορά που βρίσκομαι σε παρουσίαση βιβλίων, αναρωτιέμαι, χρειάζεται η παρουσίαση του βιβλίου? Πολλές φορές προσφέρεις σε κάποια ή σε κάποιον ένα τριαντάφυλλο και αρχίζει, το θαυμάζει βέβαια, και αρχίζει να δει πως είναι, και βγάζει το ένα φύλλο, βγάζει το άλλο φύλλο να δει πως είναι, στο τέλος φτάνει στο μίσκο και στο κοτσάνι. Το τριαντάφυλλο έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, εγώ είμαι εναντίον των παρουσιάσεων. Και είμαι εναντίον των παρουσιάσεων, γιατί ο αναγνώστης, σαν αναγνώστης, θα πω πέντε πράγματα, γιατί εξειδικευμένα μίλησε ο καθηγητής και παλιός φίλος μου, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την ίδια τρέλα, το ίδιο μεράκι και, ναι, και τις ίδιες αναλύσεις. Εμείς όμως οι απλοί αναγνώστες έχουμε άλλη προσέγγιση και άλλη αφετηρία. Και για να τα συνοψίσουμε έτσι επιγραμματικά, θα σας πω ότι το βιβλίο των εκδόσεων Ωκεανής, επειδή είμαι χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, είναι μία έκδοση εφάμιλη των ευρωπαϊκών. Όταν γνωρίζεσαι με κάποιον, το πρώτο στοιχείο που σε κάνει να τον πλησιάσεις είναι η εμφάνιση. Αν δεις μια ωραία γυναίκα, θα πας κατευθείαν. Το περιτύλιγμα, έναν ωραίο άνδρα.
άμα δεις μία, δεν την πλησιάζεις. Λοιπόν, το βιβλίο έχει ωραίο περιτύλιγμα, έχει ωραίο εξώφυλλο, έχει ωραίο χαρτί, έχει ωραία γραμματοσειρά. Αυτός που έφτιαξε το εξώφυλλο επίσης είναι Μάρκος, πολύ... Μάρκος, σήκω ποιος είναι? Λίγο. Μάρκο, σήκω λίγο, μην είσαι κάποιος. Δηλαδή ένας που το παρατηρεί βλέπει ότι έχει μπροστά του μια ευρωπαϊκή, μια αμερικάνικη έκδοση. Τώρα έχουμε απαιτήσεις οι αναγνώστες, γιατί έχουμε προσλαμβάνουσες. Δεν είμαστε τον παλιό καιρό που έβγαινε στο Γουτεβέργιο μαύρα γράμματα, άσπρο χαρτί και άντε σου λέει βιβλίο. Τώρα πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία για να είναι ελκυστικό. Αυτό όσον αφορά την έκδοση, και να συγχαρώ την κυρία Καρβέλα, την εκδότρια, γιατί είπε ότι έχει πολλά στη σειρά και επιλέγει. Μα επιλέγει, αλλά τα βγάζει και σωστά. Το να επιλέξει για τα βγάλεις κάρτα δεν έχει νόημα. Πάμε στο συγγραφέα τώρα. Ο συγγραφέας, παλιός φίλος, εξαίρετος καλλιτέχνης, με μια πορεία σημαντική, είμαι συγκινημένος που είναι η οικογένειά του σήμερα εδώ, με τους γονείς του είχαμε μια κοινή πορεία, μια ιστορία. Δεν ξέρω αν γράφει καλύτερα ή αν ζωγραφίζει καλύτερα ή αν είναι καλύτερος τεχνοκριτικός ή άνθρωπος της τέχνης. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά τα δείγματα της δουλειάς του δείχνουν ότι είναι ένας άνθρωπος συγκροτημένος με ταλέντο. Και το ταλέντο δεν κρύβεται. Γράφεις μέσα στο βιβλίο ότι ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάπου ότι ο βήχας, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται, και κάπου συμπληρώνει αυτός το ταλέντο και η μόρφωση. Αυτά δεν κρύβονται σε σένα, φαίνονται. Η γραφή σου είναι στρωτή όπως των ξένων. Κάτι υπόθηκε πιο μπροστά, κανείς δεν ξέρει αν είσαι ο Όσκαρ Ουάιλντ ή είσαι ο Νικολαρέας. Εκεί μπερδεύεται ο αναγνώστης. Πρέπει να ξέρει πλήρως τη γνώση του έργου του Όσκαρ για να πει αυτός είναι Όσκαρ ή αυτός είναι Νικολαρέας. Αλλά κυρίως η γλώσσα του και η περιγραφή του είναι κομψή και σου δημιουργεί την ατμόσφαιρα, αυτή την ατμόσφαιρα η οποία είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή. Αυτός ο καπνός, η ποιότητα του ποτού, το όπιο, το τσιγάρο, η εικονική πραγματικότητα, η μουσική. Συγχαρητήρια, μας έβαλες μπροστά. Πολύ ωραία, Ινέζ. Αν δεν υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, δεν μπορείς να ζήσεις. Είσαι σε ένα κελί και πολλοί άνθρωποι είναι στο κελί. Βέβαια τώρα για τον Όσκαρ Ουάιλντ, αν δούμε και στην υπόθεση του βιβλίου, εάν ίσχυε και στη χώρα μας ή και ευρύτερα αυτός ο νόμος Σάντι, έπρεπε η μισή από εμάς να είμαστε στη φυλακή για σοδομισμό ή για άλλα σεξουαλικά όργια κατά φαντασία ή κατά πραγματικότητα. Ευτυχώς η ηθική, όπως είπε ο καθηγητής εκεί, υπάρχει ηθική αλλά αλλάζει και για τον καθένα είναι διαφορετική. Ο αναγνώστης λοιπόν, νομίζω, από το βιβλίο αυτό θα έχει την αφορμή να προβληματιστεί. Σήμερα ο κόσμος δεν προβληματίζεται. Έχει αυτό εδώ το μηχανάκι, μπαίνει στο τρένο, κάθεται να φάει. Ήρθε στην παρουσίαση, όλοι βγάλαν τα κινητά, φωτογραφίες κτλ. Για το βιβλίο μιλάμε. Το αντιλαμβάνεστε? Γιατί? Για να προβληματιστούμε. Και το βιβλίο είναι ένα από τα καλύτερα στοιχεία για να προβληματιστεί ο καθένας. Εγώ το διάβασα απνευστή το βιβλίο σου, κύριε καθηγητά, απνευστή το διάβασα και σημείωσα μερικά στοιχεία τα οποία με εντυπωσίασαν και με προβλημάτισαν. Βεβαίως σε μια εποχή σαν τη δική μας, που η χώρα μας κινδυνεύει να ακροτηριαστεί για μια ακόμα φορά, που είναι υποκατοχή, που είναι στα όρια της ανέχειας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, όπως ήταν τα χρόνια όταν έπεσε το Βυζάντιο, είναι πολυτέλεια να διαβάζει ή να ομιλεί κανείς, όπως τότε οι καλόγεροι στο Βυζάντιο, η πόλη έπεφτε και αυτοί συζητούσαν μέσα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια ποιο είναι το φύλο των αγγέλων, είναι αρσενικοί ή θηλυκοί οι άγγελοι.
Και σήμερα λοιπόν σε αυτή την κρίση που περνάμε, το βιβλίο αυτό έρχεται να μας παρουσιάσει το τέλος αυτού του μεγάλου ποιητή και καλλιτέχνη, ένα δραματικό τέλος, δεν ξέρω, παίζει μεγάλο ρόλο το βίωμα του ανθρώπου στη ζωή, το βίωμα, αν δεν το βιώσεις, λέμε αυτός πέθανε, α, συλληπιτήρια. Αν δεν έρθει ο θάνατος μες στο σπίτι σου για να βιώσεις το θάνατο, όλα τα άλλα είναι θέατρο. Λοιπόν, το βίωμα είναι εκείνο που μας εξυψώνει, μας καταξιώνει και μας περνάει στην ιστορία. Εάν είπε ο καθηγητής για τον Βαγκόγκ και τα λοιπά, ο αδελφός του Βαγκόγκ ήταν καθηγητής ακαδημαϊκός στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ποιος τον ξέρει, κανείς. Γιατί ήταν μέσα στα σαλόνια, στο κατεστημένο, στη διοίκηση, στην κοινωνία. Ο άλλος όμως, ο ζωγράφος, ο καλλιτέχνης, που δεν έκανε τέχνη για την τέχνη, αλλά βίωσε την τέχνη, έκοψε το αυτί του σε ώρα παροξισμού και το προσέφερε στην πόρνη που τον εξυπηρέτησε στον μπουρδέλο. Αυτό το βίωμα λοιπόν, οίκο ανοχής, επειδή βλέπω κάποια κυρία που ενοχλήθηκε, πρέπει να μάθουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι ένοχη. Καμία γλώσσα, καμία λέξη, καμία συλλαβή, γιατί μιλούμε και το ηθικό σύστημα που επικρατεί λέει όχι, αυτή η λέξη είναι κακιά, όχι, αυτό είναι κακό, όχι, αυτό διαγράφει, όχι πόλεμος, λέει, το διαγράφουν μόνο ειρήνη. Μα στη ζωή υπάρχει και ο πόλεμος. Μπορείς να διαγράψεις, επειδή θα διαγράψεις τη λέξη, θα διαγράψεις τον πόλεμο. Οίκος ανοχής λοιπόν, κυρία μου, για όποια ενοχλήθηκε. Πρέπει να απενοχοποιήσουμε την ελληνική γλώσσα, να μιλάμε ακριβώς όπως θέλουμε να εκφραστούμε. Οι προβληματισμοί λοιπόν και τα ερωτήματα από την ανάγνωση του βιβλίου είναι πρώτα-πρώτα ότι αλλάζει η ηθική. Και λες τώρα, ως πού μπορεί να φτάσει η απόλαυση? Η απόλαυση δεν είναι αμαρτία, την έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τα αγαθά και λέει απόλαυσέ τα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η απόλαυση? Υπάρχουν όρια στην ευχαρίστηση, άλλο ερώτημα. Είναι το ίδιο η πνευματική ευχαρίστηση με τη σαρκική ευχαρίστηση? Μπορούν να εμφανιστούν ξεχωριστά? Είναι η ιδανική ταύτισή τους? Και πόσο μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει αμαρτία την απόλαυση? Η αμαρτία χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της ηθικής σε κάθε τόπο. Αλλά έρχεται η αγάπη, η οποία εξαγνίζει την αμαρτία. Επομένως, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Και ποιος καθορίζει ποια είναι η αμαρτία και ποια δεν είναι η αμαρτία? Και πόσο είναι διαφορετική η απόλαυση αν γίνεται ιδιωτικός σε ένα δωμάτιο, σε μια γκαρσονιέρα ή σε ένα ξενοδοχείο, ή αν γίνεται δημόσια? Ο Όσκαρ Ουάιλντ τα βίωσε όλα αυτά, όπως βίωσε και το τέλος το τραγικό. Γιατί όταν είμαι φίρμα, όταν είμαι στην επικαιρότητα, όλοι έρχονται για να τους βγάλω στην εκπομπή, για να κάνουν εκδουλεύσεις, για να προβληθούν κτλ. Όταν δεν έχω εκπομπή, τότε βλέπω τους πραγματικούς μου φίλους. Γιατί έρχονται και μου λένε καλησπέρα, χωρίς να θέλουν κάτι. Το ίδιο ήταν και αυτός. Στην αρχή, όταν ήταν διάσημος, πλούσιος κτλ., όλη η κοινωνία ήταν μαζί. Μόλις άρχισε και μόλις χαρακτηρίστηκε ως τέτοιος, όλοι εξαφανιστήκανε. Όχι. Και περπατάω τώρα στην Πανεπιστημίου και βλέπω ξαπλωμένους κάτω, άθλιους, πεινασμένους, άρρωστους. Δεν μπορείτε να νιώσετε, όπως και εγώ δεν μπορώ να νιώσω, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, τι νιώθει ένας που φτάνει στο τέλος. Δίνεις ένα καταπληκτικό φινάλε, περιγραφικό και ενοιολογικό που είναι... Λοιπόν, και πόσο εξαρτώμαστε από τα πάθη μας? Έχετε πάθη, Δεσποινής? Έχετε? Εσείς έχετε, κυρία μου? Λέει κάποιος ότι η υπερβολή είναι το πάθος. Και το πάθος είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι η ζωή. Ποιος μπορεί να τα μετρήσει αυτά? Κάπου το λέει και στο βιβλίο. Πώς δουλεύει αυτό? Με το βίσμα. Μ' ακούτε? Ναι. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Για φτιάχνω μου κάποιος.
Κάνω μια παύση γιατί είναι σημαντική. Θέλει πολύ κοντά σου, κοντά σου. Χωρίς υπερβολή. Ακούγεται πάλι. Λοιπόν, θα το δω. Χωρίς υπερβολή δεν υπάρχει τέχνη. Ό,τι είναι υπερβολικό είναι χαρακτηριστικό της τέχνης, γιατί μας κάνει και τη βλέπουμε. Η καθημερινότητα, η απλή καθημερινότητα που δεν έχει υπερβολή, είναι βαρετή. Λέω μέσα στο βιβλίο κάπου ότι μας αρέσουν οι γυναίκες γιατί ξέρουν και φτιασιδώνονται. Γιατί είναι υπερβολικές. Το ίδιο και οι γλουτοί του Πραξιτέλη. Δεν υπάρχουν τέτοια αρσενικά με τέτοιους γλουτούς. Σας τα λέω απλά για να τα καταλάβετε. Μόνο γράφεις κάτι εκεί, ναι, ότι οι γυναίκες στην αρχή σε θαυμάζουν και μετά εξαρτώνται από το πορτοφόλι σου. Ναι, το λέω και αυτό. Ναι. Το κυριότερο, να είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι. Στην αρχή έρχονται Παπαδόπουλε, τι ωραίες που είσαι. Άμα αρχίσει και φεύγει, σου λέει ο Παπαδόπουλος, τώρα θα πάμε στο ξενοδοχείο. Θα πάμε στο εστιατόριο. Πώς θα γίνει. Το βιβλίο λέει μεγάλες αλήθειες και ριζοσπαστικές. Και θα φέρει και μένος εναντίον. Αλλά έχουμε μάθει να μιλάμε με την αλήθεια και δεν θα την κρύψουμε ποτέ. Υπάρχουν πολλοί που ζωγραφίζουν ωραία ή που γράφουν ωραία, και ειδικά τώρα αν πάτε. Κάνω μια παύση, θα σου δώσω τον λόγο. Αν πάτε. Αν το παίρνω και μόνος, ναι, μου μετά, βέβαια, δεν το. Αν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι τώρα στη μουσική ειδικά έχουν βγει χιλιάδες Κινέζοι βιρτουόζοι στο πιάνο, στο βιολί και στη μουσική ειδικά. Εμένα δεν μου προκαλούν κανένα θαυμασμό και καμία εντύπωση, γιατί εκεί πέρα θα μείνουνε. Δεν με συγκινεί ούτε το Wild, ούτε ο κύριος καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης, καταλαβαίνει, είχαμε μια μεγάλη συζήτηση προχθές, η δεξιοτεχνία στη τέχνη. Η ψυχή στη τέχνη μας ενδιαφέρει. Και αν εσείς οι καλλιτέχνες, γιατί είσαστε πολλοί εδώ μέσα και συγγραφείς, δεν γίνει η ίδια η ζωή σας τέχνη, όπως είπε ο καθηγητής, δεν θα σας μάθει κανείς. Πρέπει η ίδια η ζωή σας να είναι μυθιστόρημα για να προβληθεί η δουλειά σας. Γιατί λέει το έργο «Διάβασέ με», η αλήθεια είναι κρεμασμένη στους στίχους. Ναι. Έτσι. Έτσι το λέει. Το φως είναι χρώμα, το χρώμα είναι φως, ναι, το φως είναι ο Θεός. Έχεις εδώ ένα ωραίο κομμάτι, ναι, για την τέχνη, παιδιά. Είναι φοβερό. Ναι. Έχει πολύ γνώση για την τέχνη. Το 5, μας. Το 7 και το. Το 3, το 5 και το 7. Μαγική, ναι, αριθμή. Είναι μαγική αριθμή. Είναι καταπληκτικό το βιβλίο. Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί ο λόγος πάντοτε. Δεν βαριέται ο κόσμος, δεν πιστεύω να βαριέστε. Όταν ήμουνα 16 χρονών, είχα την ευτυχία και την ευλογία να γνωρίσω πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Γιάννης ο Τσαρούχης. Εγώ, σαν μικρός, ρωτούσα, πάντα ρωτάω και τώρα ρωτάω, δεν μου έχει φύγει αυτή η συνήθεια. Είμαι πολύ περίεργος. Το ρώτησα, δάσκαλε, τι είναι καλλιτέχνη, και το έβαλα στο βιβλίο μέσα αυτό το απόσπασμα σαν λόγια του Wild. Αχ, μου λέει, Σάντι, εσύ θες να κατακτήσεις τον κόσμο, άσε με, μου λέει. Βιάζεσαι. Δάσκαλε, τι είναι καλλιτέχνη, του λέγα, Γιάννη. Μου λέει, το σκέφτηκε λιγάκι, ίσως δεν τον είχαν ερωτήσει, και μου είπε, ό,τι σε κάνει να ξεχάσεις το θάνατο έστω για μια στιγμή, είναι καλλιτέχνη, όλα τα άλλα είναι αηδίες. Και τι εννοούσε, και το λέω στο βιβλίο πολύ καθαρά, ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» που ξέρει ότι θα πεθάνει. Κάθε μέρα σκέφτεται το θάνατο, ότι πιο πολύ από εμάς. Αν λοιπόν κάτι μας τραβήξει την προσοχή και ξεχάσουμε ότι θα πεθάνουμε, είναι καλλιτέχνη. Ιδάλλως είναι αηδίες. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, γιατί λες αλήθειες πραγματικές, και η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, σώζει τον άνθρωπο, όπως σώζει τον άνθρωπο και η αγάπη, το φλερτ. Να φλερτάρετε στη ζωή σας, για να κρατιέστε στη ζωή. Γιατί αν σταματήσετε το φλερτ, σας εγκαταλείπει και η ζωή και ταξιδεύετε για άλλους κόσμους. Και γράφει και κάτι άλλο που αφορά και εμένα, ο συγγραφέας ή ο Όσκαρ Ουάιλντ. Θα πούμε γαλλικά τραγούδια μετά, πρόσεχε. Λέει ότι μη καπνίζετε γιατί ενοχλείτε. Και εγώ σας λέω, μη με ενοχλείτε όταν καπνίζω. Αλλά δεν μου έδωσαν την άδεια να καπνίζω, παιδιά. Και λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ, λέει, τις ανομίες τους ορισμένοι τις κάνουν στα κρυφά. Εγώ, λέει, κινήθηκα στα φανερά. Και είναι μεγάλη η τόλμη του ανθρώπου να εμφανίζεται
είτε στο λόγο, είτε στη συμπεριφορά του και να είναι φανερός, κάτω από το φως. Όλοι υποκρινόμαστε. Και ένας λόγος που καταδικάστηκε ο Wild ήταν γιατί δεν κρυβόταν, γιατί δεν υποκρινόταν. Και ξυριζόταν, όπως και εγώ έμαθα από το στρατό να ξυρίζομαι, και έκτοτε δεν μου έφυγε αυτή η συνήθεια. Έβαζε τα αυτά, είχε τα μενικετόκουμπα. Ήθελα απόψε να έρθω χήμα κι εγώ. Ύστερα λέω, μα θα πάω εκεί στο καφέ του Παρισιού, θα μιλήσουμε για τη Γαλλία, τα τραγούδια. Ο Όσκαρ είχε μαντιλάκια, είχε... Α, ξέχασα να πω ένα καταπληκτικό για την έκδοση. Αυτό πρώτη φορά το είδα, Σάντι. Και συγχαρητήρια και σε εσάς και στην... Στο τέλος του βιβλίου, προσέξτε, έχει δύο παραρτήματα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πολλοί βάζουν στα βιβλία τους κάποια ονοματολογία, δηλαδή το Παπαδόπουλος σε ποια σελίδες βρίσκεται. Ναι. Ή ευρετήριο ή βιβλιογραφία κτλ. Αυτά είναι συνηθισμένα, έγιναν ψωμί και τυρί. Εδώ ο Σάντι έχει προσθέσει ένα καταπληκτικό παράρτημα, το οποίο εμένα καταρχήν βοηθάει στην ανάγνωση. Παράρτημα πρώτο, φωτογραφικό λεύκομα. Λοιπόν, έχει εν συντομία τις φωτογραφίες και την ιστορία όλων των πρωταγωνιστών. Όσα πρόσωπα είναι μέσα, διαβάζει το βιβλίο και λέει, α, πήγα στην Λουίζα. Ποια είναι η Λουίζα? Γυρίζεις πίσω, βλέπεις τη φωτογραφία της Λουίζας και λέει, η Λουίζα ήταν πόρνη, δούλευε εκεί κτλ. Ξέρω εγώ, παράδειγμα. Λοιπόν, και μετά έχει τα προσωπικά αντικείμενα του Όσκαρ και το καφέ που πήγαινε τελευταία, ρεστοράν, το σπίτι του, το ρεστοράν, τους δρόμους κτλ. Και μπαίνεις, εγκληματίζεσαι στο βιβλίο. Είναι φοβερό, φοβερό. Αυτά δεν ήθελα, το μόνο τώρα πρακτικά, γιατί ήρθαμε, τα είπαμε, ήπιαμε τον καφέ μας και μιλήσαμε, θα τραγουδήσουμε. Κατεβαίνοντας στη σκάλα υπάρχει μια στίβα με βιβλία, έτσι. Αυτά να εξαφανιστούν απόψε τουλάχιστον. Αύριο έχει ο Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν σας διαβάσω ένα απόσπασμα του βιβλίου, θα μου επιτρέψετε και εμένα για ένα λεπτό, με αφορμή τα λόγια του κυρίου Παπαδόπουλου, μάλλον το μήνυμα, μάλλον την αλήθεια, μάλλον τα πάντα. Το μίξερ. Μάλλον το κοκτέιλ που λέει και ο Σάντι. Θέλω να σας πω ότι τέχνη είναι η ζωή σου. Κι αν φέγγει, κι αν λυπά, κι αν χάρη συναντά, αυτή είναι η ζωή σου. Άνοιξε χαραματιές να μπουν οι ομορφιές της φύσης. Και μην αφήνεις τους παλμούς σου να χτυπούν με τις ντροπής της ρίσης. Ακούμπα τα πόδια σου γυμνά σε φτωχικά σανίδια και δώσε στους άλλους σαν πνοή της τέχνης την αλήθεια. Να μάθουν στον τζάμπα τους την τέχνη σαν κοιτάζουν, να συναντούν την ίδια τη ζωή και να την αγκαλιάζουν. Τώρα μπαίνουμε σε άλλο κλίμα. Πριν, τι θα διαβάσεις? Το κάπου στο βόρειο, να πω. Ναι, βεβαίως. Πριν μας διαβάσει αυτό το απόσπασμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει. Είμαστε στη μάχη τώρα, ναι. Ως, έχει τελειώσει σχεδόν η υπόθεση του βιβλίου και ο συγγραφέας, εγώ δηλαδή, πρέπει να λυτρώσω τον αναγνώστη με μερικές λεπτομέρειες το τι έχει γίνει μετά. Ναι. Βάλε το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σου. Όχι, όχι, θέλει κοντά. Ακούτε τώρα? Ναι, ναι, εκεί, εκεί. Λοιπόν, κοντά. Αυτό το απόσπασμα που θα διαβάσει η Κατερίνα αναφέρεται στο γιο του Όσκαρ, ο οποίος πέθανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από διπλή ελεύθερη σκοπευτή. Ήταν τραγικό. Το συνδέω μέσα στο βιβλίο με την παράδοση των δύο δακτυλιδιών και τη μοίρα, τη κακιά που κουβαλούσαν τα δαχτυλίδια, την γρουσουζιά. Είμαστε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Βόρειο Μέτωπο, ένας πόλεμος που στήχησε 70 εκατομμύρια ζωές, από γνωστούς και αγνώστους.
Τέλεια. Το μάχη τώρα. Κάπου στο βόρειο μέτωπο. Ο ήλιος κόντευε στη δύση του, κι όμως η εντύπωση που δημιουργούνταν ήταν αυτή μια στολή νύχτας με ομίχλη, όπως εκείνες που συναντά κανείς χειμώνας στους βάλτους έξω από τη Ραβένα. Ο καπνός από τον παρούτι και η σκόνη από το κοκκινόχωμα που είχαν σηκώσει οι εκρήξεις των οβίδων είχαν καλύψει τα πάντα και έκαναν την αναπνοή βαριά, σχεδόν αδύνατη. Οι μόνοι διάλογοι που ακούγονταν στα χαρακώματα ήταν αυτοί του ξερού βήχα. Αστόματα ξερνούσαν ζεστό αίμα. Οι φαντάροι, αδυνατώντας να κάνουν οτιδήποτε άλλο, έκοβαν τα μανίκια τους και τα έδαιναν βρεγμένα γύρω από τη μύτη τους. Τα μάτια τους ήταν δακρυσμένα, πρισμένα από τα χημικά. Οι περισσότεροι, με κατεβασμένο το κράνος μέχρι κάτω από τους αγώνες τους, έκλαιγαν κρυφά. Οι πιο γενναίοι, σκυμμένοι κι αυτοί στα γόνατά τους, περίμεναν με τα τουφέκια όρθια ανάμεσα στα σκέλια, σαν τον άλλοτε περήφανο αντρισμό τους. Σαν να μην έφταναν ο θόρυβος, το κρύο και το σκοτάδι, ήρθε απρόσκλητη και η βροχή. Η λάσπη κολούσε τάρβιλο στο χώμα και το ανάχωμα στην κορυφή του σκάματος έλειωνε όπως το κερί, γλιστρώντας το εσωτερικό και βαφοντάς τα όλα κόκκινα, πιο σκούρα και από το αίμα. Οι νεκροί και οι ακροτηριασμένοι ήταν αμέτρητοι, τόσο που δεν μπορούσε πια κανείς να περπατήσει στο στενό χωμάτινο διάδρομο χωρίς να αναγκαστεί να πατήσει πάνω τους. Αλλά σπόνερα κόντευαν να τους καλύψουν έξω το κρύδου. Ο λοχίας Thomas Faithful διέταξε έναν φαντάρο να αφαιρέσει τις αλυσίδες με τις ταυτότητες των πεσών του και να τους τις παραδώσει. Ο στρατιώτης τη συγκέντρωσε με πολλή δυσκολία και τις απόδυσε στις παλάμες του λοχιά. Ήταν περισσότερες από 30. Τα νεύρα της πλάτης του τεντώθηκαν, μια αναγούλα ανέβηκε στο λαιμό του, τραβήχτηκε λίγο παράμερα και έκανε με το. Τόλμησε να διαβάσει 2-3 από αυτές. Δεν συνέχισε. Άνοιξε τη μία από τις δερμάτινες τσέπες που ήταν περασμένη στη ζώνη του και τις έβαλε μέσα. Τα δόντια του άρχισαν να χτυπούν. Έφερε το δεξί χέρι μπροστά στο πρόσωπό του για να κρύψει τον πανικό του. Έπρεπε να φροντίσει να μην καταρρεύσουν οι υπόλοιποι. Πλησίασε 2 από τους στρατιώτες του. Ήταν δύσκολο να τους αναγνωρίσει κανείς στο σκοτάδι. Όμως εκείνος ήξερε τα πόστα του καθενός. Τα πρόσωπά τους ήταν βαμμένα με φούμο. Το μόνο που ξεχώριζε μέσα στη νύχτα ήταν η κάτασπρη βολβή των ματιών τους. Τις τελευταίες 3 μέρες τα όπλα του εχθρού τους είχαν καθυλώσει στην ίδια θέση. Τα τρόφιμα κόντευαν να σωθούν και το νερό μύριζε πετρέλαιο, γιατί τα πιτόνια μεταφοράς σπάνιζαν και αναγκαζόταν να χρησιμοποιούν τα ίδια για όλες τους τις ανάγκες. Λίγες μπάρες σοκολάτας κάπως ξεγελούσαν την πείνα τους, όμως και αυτές ήταν ελάχιστες. Μπράουν, Χόλαντ, ακούστηκε βαριά η φωνή του λοχεία. Διατάξτε! Το απάντησαν σκυμμένοι, βρεγμένοι ως το κόκαλο, κάνοντας το στρατιωτικό χαιρετισμό. Δεν τολμούσαν να σηκωθούν όρθιοι. Οι σφαίρες σφύριζαν πάνω από το κεφάλι τους. Πάρτε άλλους 2 στρατιώτες και υψώστε το ανάχωμα. Θα γλιστρήσει μέσα και τότε θα έχουμε πρόβλημα. Πείτε του Τζέισον να σας φέρει τσουβάλια και φτιάρια από το τέρμα. Ελευθερώστε και το διάδρομο από τα πτώματα. Πόσο λοχεία. Δεν μπορούμε να τους θάψουμε. Αν βγούμε έξω θα είμαστε εύκολος στόχος. Χτίστε τους μαζί με τα τσουβάλια στην άκρη, είπε εκείνος και τους έδειξε με το δάχτυλο την κορυφή του σκάματος. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η κατάσταση ήταν δύσκολη και διαρκώς χειροτέρευε. Οι Γερμανοί σφυροκοπούσαν τις θέσεις τους. Μπορούσε κανείς να ακούσει καθαρά τα σφυρίγματα από τις σφαίρες που τρυπούσαν τα τσουβάλια. Ο μόνος λόγος που δεν είχαν ακόμη ιτηθεί ήταν το ισχυρό πολυβολείο τους, που βρισκόταν σχεδόν 20 μέτρα μπροστά στα δεξιά του χαρακώματος. Αυτό ήταν που καθυστερούσε την ήττα τους και βέβαια το σκοτάδι. Δεν είχαν όμως πολλή ώρα στη διάθεσή τους. Κάτι έπρεπε να κάνουν πριν ξημέρωσει. Ο Faithful μάζεψε κοντά τους όσους ήταν ακόμη ζωντανούς
δεν ήταν πια περισσότεροι από 8 με 9 συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Τους χτύπησε χαϊδευτικά την πλάτη και τα κράνη προσπαθώντας να τους ανυψώσει το ηθικό. Ξαφνικά, τα πυρά του εχθρού σήγησαν. Ήταν περιτώνες που ατελούνται πυρομαχικά μέσα στη νύχτα. Τώρα, αναταχτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε λεπτό, άκουγαν το ιδιότροπο σφύριγμα των φωτοβολίδων που έριχναν οι Γερμανοί. Ακολουθούσε μια λάμψη και μετά κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη. Επί να βρούμε τρόπο να κάνουμε ασφαλή οπισθοχώρηση. Δεν θα αντέξουμε το πρωί. Είναι αυτοκτονία. Είναι αυτοκτονία πια να φυλάξουμε τη θέση μας. Ο στρατός μας είναι αδύνατο να πλησιάσει για να μας βοηθήσει. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις λίγες ώρες που διαθέτουμε μέχρι το ξημέρωμα. Πάνω από τα κεφάλια τους ακούστηκε ένα σύρσιμο στις λάσπες και η φωνή του φλουρού. Αλτ! Τι σύ! Ο Λοχίας σταμάτησε να μιλάει και με ένα νεύμα τους διέταξε να σηκώσουν τα όπλα τους. Πληγωμένη φτερούγα, ακούστηκε το σύνθημα. Ήταν οι δύο από τους τέσσερους πολυβολητές. Οι άλλοι προφανώς είχαν χαθεί. Αναφέρατε. Κόντραντ and Ντέιβις Ντάουνσεν. Το όπλο πολυβόλο έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Έπρεπε να εγκαταλείψουμε. Καλώς, τους απάντησε με δυσκολία και στρίμωξε στη δερμάτινη τσέπη τις δύο νέες ταυτότητες. Στην είδηση του χαμένου οπλοπολιβόλου όλοι τρόμαξαν. Κανείς δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ο Λοχίας έχασε την αυτοκυριαρχία του, έσκυψε, πήρε μια πέτρα και την πέταξε με όλη του τη δύναμη που διέθετε προς το μέρος των Γερμανών, φωνάζοντας «Go to hell, you fucking bastards!» Επανέλαβε τρεις φορές, ξεσηκώνοντας τον τόπο με τις φωνές του μέσα στην ησυχία της νύχτας. Ο Χόλαντ και ο Μπράουν τον άρπαξαν και τον έβαλαν να καθίσει. Ο ένας μάλιστα του έκλεισε το στόμα για να μην φωνάζει. Ενώ την ίδια στιγμή μια σφαίρα τρύπησε ένα τσουβάλι ακριβώς πάνω από το κεφάλι τους. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω δύο λόγια καταρχάς πώς γνώρισα το Σάντι. Το Σάντι το γνώρισα πριν από 2-3 χρόνια. Στα πλαίσια του Money Show στο Hilton. Με πλησίασε με αυτόν τον αποκλειστικό τρόπο. Με πλησίασε με αυτόν τον αφοπλιστικό τρόπο γεμάτο ευγένεια και αφού γράστηκα αυτή την υπέροχη άβρα που έχει και την ευγένεια ψυχής, ήταν ένα ευγενή άνθρωπο που δεν σου άφηνε περιθώρια παρά να σκέφτεσαι ότι αύριο αυτός θα γίνει φίλος μου. Και πράγματι έτσι τον αισθάνομαι και έτσι με αισθάνομαι και πραγματικά τον ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει, γιατί εγώ έχω και μια ιδιαιτερότητα, έχω μια αιμονή εντός εισαγωγικών όταν βλέπω ένα βιβλίο το οποίο έχει σχέση με τη δουλειά μου και αυτό το έχω από πολύ μικρό παιδί. Έψαχνα να βρω χαρτζηλίκι από τους γονείς μου, δεν έτρωγα το φουγούρι στο σχολείο για να πάρω ένα βιβλίο αστυνομικό, κατασκοπικό, να δω ένα έργο που τότε έκανε 2 δραχμές ο σινεμά στα Γιάννα στη Ματρίδα μου. Λοιπόν, αυτή την αιμονή την έχω και τώρα. Έτσι λοιπόν γνώρισα τον Σάντι και γίναμε φίλοι. Αυτό το βιβλίο, για να ζήσω να καταλάβετε πόσο με έχει αγγίξει, θα σας πω μια λεπτομέρεια. Ο Σάντι, όπως είπε και ο εκλεκτός κύριος Δαβέτας, πήρε το βιβλίο πριν από 1,5 μέρα, 2. Εγώ το πήρα λίγες μέρες νωρίτερα. Μου λέει λοιπόν ο Σάντι, Γιώργο, για να μην ταλαιπωρήσεις, είναι μεγάλο το βιβλίο, δεν θα προλάβεις, θα σου στείλω κάποιες σημειώσεις ή μπορεί να δεις και την περίληψη, για να μπορείς να διαβάσεις 5 πράγματα, γιατί θα είναι χαρά μου να είσαι δίπλα μου. Πράγματι, ήρθαν οι σημειώσεις, είδα τον πρόλογο και αφουγκράστηκα ότι δεν είναι να δεις μόνο τον πρόλογο, πρέπει να αρχίσεις να διαβάζεις, γιατί κάθε σελίδα που γυρνούσα διαπίστωνα ότι έχει μια ανατροπή, έχει μια ιδιαίτερη τέχνη, έχει κάτι που σε συναρπάζει.
Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θα σας πω ότι προχτές που πήγα στο Αγρίνιο μία η ώρα τη νύχτα με τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο του Μονίκα, για να συναντήσουμε νύχτα κάποιον άνθρωπο για την υπόθεση της άτυχης Λαγούδη που έχουμε αναλάβει, είχα το βιβλίο μαζί μου. Οδηγούσε ο Γιώργος και κάποια στιγμή περιμέναμε στην Ερημιά. Άναψα λοιπόν το φωτάκι μέσα στο αυτοκίνητο και γυρνάει ο Γιώργος ο Μανίκας και μου λέει: «Είσαι τρελός. Περιμένουμε ένα ραντεβού». Μα διαβάζοντας, παρότι ήμουν κουρασμένος, παρότι ήμουν ταλαιπωρημένος, γιατί τις τελευταίες μέρες πραγματικά κοιμάμαι 3-4 ώρες, γνωρίζοντας και το χαρακτήρα μου, ένιωθα ότι αυτή η αδρεναλίνη και η ένταση, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, εμένα με ξεκούραζε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που από το τέλμα κουράζονται και από την ένταση εντός εισαγωγικών ξεκουράζονται. Επομένως, είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αξίζει κανείς να το διαβάσει. Λίγα βιβλία με έχουν κάνει να αισθανθώ έτσι. Τα τελευταία χρόνια το βιβλίο του Σάντι και το βιβλίο της Μαρίας της Παναγωπούλου, της συζύγου του Κώστα του Χαρδαβέλα, με έχουν κάνει να αισθανθώ έτσι. Επιστρέφοντας λοιπόν από τη δουλειά και αφού πήραμε την πληροφορία που θέλαμε, ανοίξαμε μια συζήτηση στον δρόμο και μου λέει: «Δεν σε έχω ξαναδεί να κάνεις έτσι για ένα βιβλίο. Ξέρω ότι ρουφάς τα βιβλία, γιατί είμαι άνθρωπος που ούτε στο τζόγο τρέχω, ούτε στα μπουζούκια να τα σπάσω, θα διασκεδάσω σαν άνθρωπος. Αλλά όταν έχω ένα βιβλίο, πραγματικά ηρεμώ, χαλαρώνω και γεμίζω τις μπαταρίες από την ένταση της δουλειάς μου». Μου λέει: «Δεν σε έχω ξαναδεί να κάνεις έτσι». Του λέω: «Όταν θα αρχίσεις να διαβάζεις αυτό το βιβλίο, θα αισθανθείς πραγματικά ότι είναι γραμμένο από έναν άνθρωπο που έχει βελούδινη πένα, έχει την τέχνη το να ξέρει να αποτυπώνει στο χαρτί αυτό που φαντάζεται για τον Όσκαρ Ουάιλντ, για την εποχή εκείνη, μπορεί να διαβαστεί από ανθρώπους που φαντάζονται ότι ζούσαν την εποχή εκείνη, μπορεί να διαβαστεί από μικρά παιδιά, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι το έγκλημα διαφέρει από λαό σε λαό, από εποχή σε εποχή, και λέω για παράδειγμα κάτι που ήταν παράνομο και ανήθικο εντός εισαγωγικών, ο θεσμός της Μοιχείας πριν από χρόνια στην Ελλάδα, σήμερα δεν είναι ποινικό. Δεν πάβει όμως να είναι παράνομο στις χώρες της Σαουδικής Αραβίας, στις χώρες της Αραβίας, στους μουσουλμάνους. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ζεις όλες τις εποχές, ότι μπορείς να απολαύσεις την πορεία διαβάζοντας τις σελίδες και να δεις τις ανατροπές που πραγματικά σκέφτομαι ότι είναι μια τέχνη. Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης ο Σμαραγδής όταν διάβαζε το πρώτο μου βιβλίο: «Γιώργο, το βιβλίο είναι τέχνη». Εγώ βέβαια δεν είχα το χάρισμα του Σάντι, εγώ το έγραψα με τον Βασίλη τον Λαμπρόπουδο, γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να λέμε ότι τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Εγώ λοιπόν το έγραψα με έναν εκλεκτό δημοσιογράφο, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουδο, που είναι στο Βήμα. Μου λέει: «Έτσι που γράφτηκε το βιβλίο είναι μια τέχνη». Αν λοιπόν εκείνο το βιβλίο που είπε ο Γιάννης ήταν μια τέχνη, αυτό το βιβλίο του φίλου μου του Σάντι πραγματικά είναι ένα αριστούργημα και νομίζω ότι στα χέρια ενός ικανού σκηνοθέτη θα μπορούσε να γίνει μια υπέροχη ταινία. Σάντι μου, εύχομαι καλό τάξιδο. Συγκίνηση. Έχω τη δουλειά αυτά που αισθάνομαι. Είναι ένα άνθρωπο που δεν θέλει να κάνει. Πραγματικά είναι κάτι που συναρπάζει. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, άλλωστε ο κύριος Δαβέντος και ο κύριος Παπαδόπουλος ανέλησαν με τον καλύτερο τρόπο κάποια πράγματα και θα ήταν περιττό για μένα να πω λεπτομέρειες και αξίζει πραγματικά να το πάρουμε όλο αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουμε. Ήδη ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Ομανίκας, έχει μείνει εντυπωσιασμένος από τις πρώτες σελίδες που διάβασα. Καλό τάξιδο και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μια και βλέπω ότι μου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω και εγώ 2-3 παραπάνω λεπτά από το αρχικό ωράριο, ήθελα να πω ένα σημείο το οποίο δεν έθιξα στην αρχή για λόγους οικονομίας χρόνου. Το έβριμα ανάμεσα στον Dorian Gray ως πραγματικό πρόσωπο και στον κύριο Wilde είναι ένα έβριμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, σε επίπεδο φιλοσοφικό. Γιατί καταργεί την διαφορά ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό, κάτι το οποίο μπερδεύει τους ρόλους και αναρωτιέσαι αν είναι το ίδιο το πρόσωπο το οποίο υπάρχει και σαν φαντασία και σαν πραγματικό. Καλά έκανες και το λες.
Ναι. Είναι δηλαδή τόσο ενδιαφέρον που αυτό ειδικά το βιβλίο, ακόμη και αν το βιβλίο μπορεί να έχετε να πάτε από αυτή την πορεία, αυτή την πορεία κτλ. Γιατί είναι και θέμα γραφής. Αλλά το έβριμα αυτό είναι πραγματικά το, πολύ, το κλειδί, αν θέλετε, ναι, του όλου μηχανισμού και της επιτυχίας αυτού του βιβλίου. Και μου θυμίζει, με άλλο τρόπο βέβαια, τις ιστορίες του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Όπου ο Μπόρχες έφτιαχνε ιστορίες φανταστικές, στις οποίες όλοι μας αναρωτιόμασταν και λέγαμε, είναι πραγματικότητα, δεν είναι αυτό, υπήρξε αυτός ο ήρωας. Το περιέγραφε με τέτοιο τρόπο, ώστε ήταν απόλυτα πιστικό. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ικανότητα του συγγραφέα, ο οποίος ο ίδιος εκείνη τη στιγμή, όταν το γράφει, έχει τη δυνατότητα να είναι ο ίδιος αυτός ο προσώπος και ο κύριος Wild και ο κύριος Dorian Gray. Πολύ ωραίο. Δεν έχω λόγια με τους ομιλητές μου, οι οποίοι τους θεωρώ αδερφούς, ξέρω χρόνια, ειδικά το Βαγγέλη Παπαδόπουλο που είναι η οικογένειά μου, τον άγγελό μου, τον Γιώργο. Έχουμε να κάνουμε πολλά στο μέλλον και να αποκαλύψουμε. Έχουμε πει μερικά πράγματα. Ξέρεις ότι για μένα είναι ένα ψώνιο αυτό το θέμα της βιοκαπηλείας, το οποίο το απέκτησα εδώ και 27 χρόνια. Και εκεί πάλι οφείλω να πω ότι μου έδωσε το ένα από ένας εκλεκτός φίλος, ο Γιώργος Ομπέρτζος, αυτό το διευθυντής της Μεσημβρινής. Ξεκίνησα με μια πρώτη αρχαιοκαπηλεία και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση, με δικούς μου κινδύνους, με δικά μου έξοδα, να έχω σώσει 15.104 αρχαία. Εδώ τον αποκαλώ Ηρακλή Πουαρό. Είναι ο Έλληνας Πουαρό και τον καθηγητή μου εδώ, ο οποίος, όσοι δεν τον γνωρίζετε, είναι ένα λαμπρό όνομα που μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό. Είναι, έχει με διεθνή πραγματική καριέρα και συγγράμματα. Τον λατρεύουν οι μαθητές στη Σορβόνη και είναι άξιος ως Έλληνας. Ευχαριστώ που ήσουν εκεί, μεγάλο. Ο Σάντι βέβαια ξεκινάει και μια λεπτομέρεια. Επειδή εγώ είμαι αιμονικός πλέον, έχω εθιστεί στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας, έχουμε συζητήσει πολλές φορές να συζητήσουμε για διάφορα θέματα για να αποκαλύψουμε. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Όχι, όχι. Θα τα αποκαλύψουμε δυστυχώς λίγο στο εξωτερικό λόγο της κρίσης, γιατί πρέπει να δουλέψουμε να πληρώνουμε εδώ πέρα τους χώρους. Με την ευκαιρία θα σας πω μια μυρωδιά με τον κύριο Τσούκαλη. Μετά από 30 χρόνια είναι ευτύχημα που ανοίγει πάλι η Βίλα Ιόλα. Βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος διώχθηκε, γι' αυτό ένας άλλος Wild που πρόσφερε πολλά, δεν πέθανε φτωχός, αλλά κατακρεουργήθηκε και σπαταλήθηκε όλη την περιουσία στον αέρα και δεν έγιναν τα όνειρά του πραγματικότητα. Μου δίνετε η ευκαιρία με αυτό που είπε τώρα ο αγαπημένος μου φίλος να σας πω μια λεπτομέρεια. Στο βιβλίο μου, στο πρώτο μου βιβλίο, αναφέρω και αποκαθιστώ μια λεπτομέρεια. Ο τότε υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Μιχάλης Ονιστικάκης, φυλακίστηκε για 11-12 μήνες, αν θυμάμαι καλά, τελείως άδικα. Κάποια στιγμή, ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, ένας εκλεκτός άνθρωπος, διασύρθηκε στα κανάλια τελείως άδικα. Λοιπόν, όπως και ο Ιόλας, επειδή με το θέμα της αρχαιοκαπηλείας ασχολούμαι 27 χρόνια και έχω τη χαρά να απασχοληθεί με πάνω από 40 υποθέσεις για να φτάσει ο αριθμός στις 15.104. Πραγματικά σας πληροφορώ και δεν το λέω έτσι. Εγώ έχω κλείσει το γιο διοικητική ασφαλείας φυλακή. Ο αντιστράτηγος ο Μανώλης ο Γρηγοράκης το γνωρίζει. Έχω στείλει στρατηγό του στρατού στη φυλακή με κόρη αστυνόμου. Λοιπόν, δεν έχω κανένα λόγο. Αν συνέβαινε αυτό, θα είχα διαφορήσει με τους άλλους. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά αδικήθηκε, γιατί ήταν ένας συλλέκτης ο οποίος πραγματικά αγαπούσε την τέχνη και όμως πολλές φορές διασύρθηκε. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε να αναλύσουμε το στυλό μέχρι το 10, τον αναλύουμε μέχρι το 2 και αυτό μας φτάνει, δεν αναλύουμε την λεπτομέρεια. Ο Νηστικάκης τότε πήγε φυλακή γιατί προσπαθώντας να φέρει εις πέρας μια μεγάλη αρχαιοκαπηλεία, έκανε ένα ταξίδι στη Γερμανία. Και στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτό. Κάποτε έγραψε ένα site, μα με είδαν μαζί με τον διοικητή ασφαλείας, το συγχωρεμένο, τον αείμνηστο, τον Γιώργο τον Γρηγόρη, που συναντήσαμε έναν μεγάλο αρχαιοκάπηλο. Μα από πού θα έπαιρνα την πληροφορία? Από τον κύριο καθηγητή, από τον κύριο Παπαδόπουλο, από τον Σάντι, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τέτοιες επαφές
Το αντιστράτηγος κουνάει το κεφάλι του αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μαυράκης, για να μπορέσουμε να πάρουμε πληροφορία. Δεν μάθαμε να αναλύουμε. Μάθαμε να φθονούμε και όχι να θαυμάζουμε. Με συγχωρείτε που ξαναφέρω τον λόγο. Γίνω στο τέλος πολύ ομιλητικός, αν και δεν θα το ήθελα. Αλλά είναι κάτι προσωπικό το οποίο με άγγιξε. Ο Αλέξανδρος Γιούλας υπήρξε φίλος μου για πολλά χρόνια. Οφείλω να σας πω ότι ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος. Με γνώρισε όταν ήμουν 20 χρονών και το πρώτο πράγμα που μου είπε να σου δημοσιεύσω, μου λέει, τα ποίηματα. Ήταν αυτός που μου γνώρισε τον Άντι Γουόχολ. Μου πλήρωσε το εισιτήριο, πήγαμε στη Νέα Υόρκη και γνωρίσαμε τον Άντι Γουόχολ. Υπήρξε ένας άνθρωπος τόσο ευρύ, τόσο στο μυαλό, τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, συναντούσε ανθρώπους απλούς, όταν έβλεπε ότι για κάποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι να πει εκείνη τη στιγμή ή θα μπορούσε να έλεγε στο μέλλον, τον ενίσχυε οικονομικά. Και όπως όλα τα κοράκια έχουν πέσει πάνω σε όποιον γυρίζει στη χώρα του, έτσι λοιπόν πέσαν πάνω να τον φάνε. Μόνο δεν θα ξεχάσω μία συμβουλή που μου έδωσε. Όταν τον γνώριζα, τότε εγώ είχα ξεκινήσει, ήμουν μόλις 21 χρονών και εργαζόμουν ήδη σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, στη γαλλική εφημερίδα τη Λιπερασιόν. Και του λέω, θα δουλέψω αρκετά χρόνια, αλλά μετά θα γυρίσω Ελλάδα. Μου λέει, πρόσεξε, όταν θα αποφασίσεις να γυρίσεις Ελλάδα, να έχεις εξασφαλίσει κάποιες βάσεις, τουλάχιστον ψυχικές, δεν σου λέω για οικονομικές, αλλά ψυχικές, διότι εάν γυρίσεις έτσι όπως είσαι, δεν θα ψάχνουμε, δεν θα βρεθούμε. Ο κύριος Τσούκαλης δεν θα μπορεί να βρει ούτε το δάχτυλό σου. Θα σε κατασπαράξει. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν οφείλω να δηλώσω να βγάλω φόρο τιμή στον Αλέξανδρο Γιούλα, ο οποίος υπήρξε ένας μεγάλος Έλληνας της Αλεξάνδρειας, στήριξε τον ελληνικό πολιτισμό και αδικήθηκε κατάφορα όπως οι μεγάλοι Έλληνες. Μία λοιπόν αποστολή είναι σχετικά με τη συλλογή που έχουμε πολλά στοιχεία και έργα που δεν έχουν πουληθεί και κρύβονται, δεν μπορούμε να πούμε εδώ πέρα περισσότερα, να ξαναβγούν στην επιφάνεια. Σηκώνομαι για να σας βλέπω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ πέρα απόψε. Είχα άγχος γιατί λείπω 2 χρόνια από την Ελλάδα, συγκινούμαι. Αγαπάμε! Εγώ λέω τους φίλους μου ορκισμένους μου τζαχετί. Και είναι πάντα δίπλα μου και εγώ είμαι δίπλα μου και δίπλα σας και εσύ είναι μακριά. Ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν από τους συγγραφείς όπως και του κυρίου Διαδαβέτα που μιλήσαμε μαζί, που μεγαλώσαμε, μεγαλογηθήκαμε στα 16-17 και τώρα που είμαι στα 51 αρχίζω και ξεπληρώνω τα τρέι μου. Αρχίζω και ξεπληρώνω τα χρέη μου σε αυτούς που με διδάξανε πράγματα. Ένας από αυτούς είναι ο Wild, άλλος είναι ο Ιόλας. Και άλλοι πολλοί. Η Τίτσα η Χρυσοκοίδη, ο Γιάννης Τσαρούχης, αλλά αυτό θα ξεπληρώσουμε έναν. Ο Ιόλας μου είχε πει τότε που ήμουν 16 χρονών, που μιλάγαμε, όπως σας είπα, πάντα ρωτούσα πολλά και ήμουν αδιάκριτος, ότι ο Αλέξανδρος είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στην Αίγυπτο. Αυτό τότε πέρασε από τα αυτή μου, μπήκε και βγήκε. Στη πορεία και αργότερα έκανα μια πολύ μεγάλη έρευνα που έχουμε μιλήσει και με τον κύριο Τσούκαλη και η οποία έχει ταχθεί. Έχω ανεβάσει στο YouTube τις διαλέξεις που έχω κάνει στο Hilton, που πολλοί από εσάς ήσασταν μάρτυρες, γι' αυτό σας είχα πει τότε να είσαστε μάρτυρες σε αυτά που λέω, γιατί θα βγουν σε 10 χρόνια άλλοι και εγώ θα χαθώ. Και ήσασταν οι μάρτυρες ότι αυτά που έχω πει, τα έχω πει εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, η έρευνά μου αυτή, η οποία είναι το άλλο μου χρέος μετά τον Oscar Wilde, που μου έμαθε την ομορφιά, την αναζήτηση της ομορφιάς στο οτιδήποτε, την ευγένεια και την γενναιοδωρία, να αποδείξω που το έχω αποδείξει, ασχέτως αν οι καρκλοκένταυροι στα Υπουργεία και για άλλους πολιτικούς λόγους δεν το δέχονται, ότι οι ταφές στη Βεργίνα πρόκειται περί της μεγαλύτερης πλάνης που έχει γίνει στο έθνος μας. Στη Βεργίνα δεν είναι θαμμένος ο Φίλιππος, επουδενή.
και το καταρρύπτω με 140 τεκμήρια. Όχι θεωρίες, με τεκμήρια που αδιαφορούν να τις κοιτάξουν. Στο τάφο μέσα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή είναι ο ετεροθαλής αδερφός του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος Αριδαίος, που είναι ένας απόλεμος βασιλιάς και δεν είναι αυτός, ή πρόκειται περί επαναταφής του ίδιου του μεγάλου Αλεξάνδρου, που το υποστηρίζω με πάρα πολλά επιχειρήματα. Ο τάφος στην Αμφίπολη δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ μεταγενέστερος, γιατί θα σας ερχόταν αυτή η ερώτηση να μου κάνετε. Ας τελειώσουμε με αυτά. Να μιλήσω για το βιβλίο. Όπως είπε και ο καθηγητής, πρόκειται περί μιας εμβληματικής προσωπικότητας, η οποία, ο Όσκαρ Ουάιλντ, είναι τόσο επίκαιρος όσο ποτέ. Και δεν θα πάψει, όπως είπαμε, ποτέ να είναι επίκαιρος, γιατί η ίδια του ζωή, πέρα από το έργο του, το οποίο δεν είναι τεράστιο, υπάρχουν άλλοι που είναι πολυγραφότατοι, είναι το ίδιο μυθιστόρημα, όπως σας είπα. Γεννήθηκε πλούσιος, σπούδασε, έγινε διάσημος, έγινε ζάπλουτος, έγινε πασίγνωστος, με τεράστιες επιτυχίες, με επιτυχίες που αξίζαν πραγματικά, και μετά έπεσε στα τάρταρα. Μέσα στο βιβλίο, λοιπόν, ασχολούμαι με τους τελευταίους τρεις μήνες της ζωής του, που όμως είναι 30 ημέρες στην ουσία, που δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Έκανα τρελή έρευνα να βρω στοιχεία σε αρχεία που δεν μπορείς ούτε να τα πλησιάσεις και δεν μπορείς ούτε να τα βρεις, να τα προσεγγίσεις. Ένας που είχε ασχοληθεί πολύ με τον Van Gogh, ο Έρβιν Σο, που έγραψε τη μυθιστορηματική βιογραφία του Van Gogh, είχε πολλά στοιχεία μέσα που με βοήθησαν να ψάξω παραπέρα. Όπως είπε ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος, τους ήξερε όλους και όμως πέθανε, όπως λέω και στο βιβλίο, μόνος. Μόνο 7 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και από αυτούς μόνο ένας ήταν φίλος, ο Αντρέ Ζιτ, και πρώην εραστής. Όλοι οι άλλοι ήταν ο ξενοδόχος, ο πρόξενος της πρεσβείας, ένας δημοσιογράφος που κάλυπτε το ρεπορτάζ και μία Αμερικάνα που έτυχε να είναι εκείνη τη στιγμή και είχε ακούσει γι' αυτόν. 7 άνθρωποι, άγνωστοι, τίποτα, κανένας φίλος. Όλοι οι εραστές που τον αγαπούσανε και φάγανε και ψωμί και χρήματα ήταν όλοι εξαφανισμένοι. Όλοι μα όλοι. Ως συνήθως. Ως συνήθως. Πέθανε απόλυτα φτωχός, μα αξιοπροπέστατος. Όπως είπε και ο Βαγγέλης, μέσα στην αμέριστη φτώχεια δεν σταμάτησε ποτέ να περιποιείται τον εαυτό του. Ήταν πάντα ξυρισμένος και καλωτημένος, όσο δύσκολο ήταν αυτό να συντηρήσει τον εαυτό του. Μιλάμε φτώχεια, δεν είχε τίποτα. Αποδέχτηκε να γίνει ο ίδιος ζωντανό έκθεμα στο Παρίσι για να του πληρώνουν οι τουρίστες τα τσιγάρα και τα γεύματά του, προκειμένου να φάει και να καπνίσει. Γιατί ήταν γνωστός και τον δείχναν, αλλά δεχόταν να έρθουν στο τραπέζι του να τον κεράσουν για να φάει. Και ο ίδιος. Αυτός ήταν ευτυχισμένος πρίγκιπας. Ναι, ήταν ο ίδιος ευτυχισμένος. Ο ίδιος. Στο Παρίσι, εκείνη την εποχή, συναντάει τον Βαλσάν Εστερχάζη. Πολλοί δεν τον ξέρετε, αλλά ξέρετε σίγουρα τον Ντρέιφους, η πολυπόκριτη υπόθεση Ντρέιφους, και ο κύριος υπέτειος ήταν ο Εστερχάζη που έβαλε στη φυλακή τον Ντρέιφους. Ο Εστερχάζη, στρατιωτικός, ήταν ένας κύριος με τρομερούς τρόπους ευγενίας και μεγάλη μόρφωση και συντρόφευε τον Όσκαρ Ουάιλντ στο Παρίσι σε αυτούς τους δύσκολους, τα τελευταία δύσκολα χρόνια του και ειδικά τους τελευταίους τρεις δύσκολους μήνες που πέθανε. Προσφέροντάς του φαγητό, σε αντάλλαγμα της όμορφης παρέας, γιατί τον έκανε να ξεχνάει τα δικά του προβλήματα. Άθελά του ξανά, ο Ουάιλντ, μετά από το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έπληξε τη Βικτωριανή Αγγλία, πέφτει το όνομά του ξανά στη μένη των δημοσιογράφων που βρήκανε πάλι ένα θέμα να αναμοχλεύσουν τη λάσπη. Και ξαναρχίσανε να τον λασπολογούνε για τη σχέση του με τον Εστερχάζη. Ο ίδιος στην αρχή ενοχλήθηκε, αλλά μετά διατυπάνιζε πάντα το καλό χαρακτήρα του φίλου του και δεν ήθελε να αναμειχθεί στο τι πραγματικά είχε συμβεί. Μιλήσαμε πριν και ακούσατε αποσπάσματα για τη Σάρα Μπερνάρ. Ήταν η μοναδική φίλη του, δεν ήταν ποτέ ερωμένη του. Του στάθηκε. Ο ίδιος όμως δεν ζήτησε καμία βοήθεια για να κρατήσει την εξωτρέπειά του μέχρι το τέλος. Ο ίδιος ήθελε να ξαναγράψει βιβλία και θεατρικά έργα. Το αλκοόλ όμως και το όπιο και η κατάσταση ψυχολογική που ήταν
όχι κατάθλιψη, είχε ξεπεράσει το όριο της κατάθλιψης, δεν του το επέτρεπε αυτό το πράγμα. Να είχε γίνει καλά, δεν δέχτηκε καμία περιποίηση και προτιμούσε να υποφέρει παρά να γίνει καλά, γιατί ήθελε να πεθάνει. Έχω ένα χιουμοριστικό αλλά δραματικό περιστατικό. Σε μια απόπειρα που πήγε να αυτοκτονήσει στο Σικουάνα, στη γέφυρα τη Πόντες Άρτες, εσείς ξέρετε που είστε στο Παρίσι, και τελευταία στιγμή το μετάνιωσε και ο λόγος ήταν ότι ήξερε καλό κολύμπι, έτσι έλεγε. Οπότε τα βασανιζόταν να... Εδώ μου μας θυμίζει και τον Έλληνα, θυμίστε μου τον ποιητή που αυτοκτόνησε στα Γιάννη, το Γιαννόπουλο. Ναι, ο ίδιος είπε ότι γνωρίζω καλό κολύμπι, θα βασανιζόμουν να... Μην το τολμήσετε, γιατί είχε μπει στη θάλασσα να πνιγεί. Προτίμησε, που λέτε λοιπόν, να αυτοκτονήσει για να σώσει ό,τι είχε να σώσει από τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Αυτό το βιβλίο δεν αναφέρεται καθόλου, θα το διαβάσετε, στον έρωτα που είχε, μόνο περνάει σε μια γραμμή, στη σχέση που είχε με τον Lord Alfred Douglas, που ήταν και η καταστροφή του. Δεν αναφέρομαι, όπως όλοι οι άλλοι, σε αυτό το περιστατικό, γιατί κρατάω τις πραγματικές αξίες το τι είναι ο Oscar Wilde και όχι τα κρεβάτια του. Το βιβλίο έχει πάρα πολύ σεξ μέσα και έρωτα, αλλά από άλλους ήρωες. Ήδη μιλάνε ο Dorian Gray και ο Oscar Wilde για τον έρωτα και το σεξ, για τους χαμένους γυναικείους οργασμούς, όπως λέει ο Oscar Wilde, γιατί ο εραστής... Φοβερή φράση αυτή. Ναι, φοβερή. Γιατί ο εραστής... Το λέει κάπως αλλιώς και ο Καζαντάκης, αλίμονος στις γυναίκες που κοιμούνται χωρίς το βράδυ να... και οι άντρες που αφήνουν τις γυναίκες να κοιμηθούν. Γίνεται μέσα μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ της Σάρα Μπερνάρ, του Ντόρια Γκρέι και του Όσκαρ Ουάιλντ περί το τι θέλουν και τι περιμένουν οι γυναίκες από έναν εραστή. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που μπορείτε να βρείτε μέσα και να μάθετε. Ο κύριος Δαβέτας τώρα που θα πάει στο Παρίσι και θα το διαβάσει με ηρεμία, έχω ένα κεφάλαιο για τους αχάριστους. Νομίζω θα μου λέγατε να μάθω τι γίνεται με τους οργασμούς της γυναίκας. Θα το μάθω, μιλάμε και για άλλα ερωτικά. Έχω 24 σελίδες... Δημοσθένη, έχω 24 σελίδες συνεχούς σεξ όπως είναι. Πάει, θα χάσουμε λεπτό. Χωρίς καλολογικά στοιχεία. Όπως είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης, διέκρινε μια αμερικάνικη σχολή. Είμαι της Αμερικανικής σχολής, χωρίς να έχω σπουδάσει λογοτεχνία στην Αμερική, αλλά ακολουθώ αυτή τη γραφή, στη περιγραφή. Τα λέω τα πράγματα όπως είναι, χωρίς καλολογικά στοιχεία, χωρίς παρομοιώς, χωρίς μεταφορές. Και χωρίς ενοχές. Δεν είναι τίποτα ντροπή. Τα γράφω όπως είναι. Ακόμα και το έγκλημα και τις στιγμές της δολοφονίας και των διαμελισμών των σωμάτων και οτιδήποτε, τα γράφω όπως βλέπεις μια ταινία, χωρίς λογοκρισία. Μέσα λοιπόν. Δεν θέλω να σας κουράζω μόνο, γιατί θέλω να σας πω πολλά. Μιλάω για τους αχάριστους. Φέρνω νέα στοιχεία που μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να τα βρω και ποτέ δεν γράφω αν δεν έχω τεκμήρια, ποτέ. Και ποτέ δεν λέω ψέματα. Αυτή είναι μία από τις αρχές μου. Ένας... είναι λάθος, βέβαια. Ναι, είναι λάθος. Ένας λοιπόν από τους αχάριστους ήταν ο εθνικός ποιητής της Γαλλίας, ο Εμίλ Ζολά. Μεγάλος αχάριστος, ο οποίος, αγνώμων, ο οποίος λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ τι είναι ένα ταλεντάκι με καλά γαλλικά, ολοφιωριτούρες. Δεν έχει γράψει τίποτα, λέει, σπουδαίο και δεν έβαζε ο ίδιος ο Ουάιλντ κανέναν καλλιτέχνη πάνω από τον εαυτό του. Ας ήταν και πιο μέτριος από άλλους. Και αυτή είναι η συμβουλή μου σε εσάς όλους, να υποστηρίζετε τα έργα σας και τα γραπτά σας, ασχέτως άμα δεν είναι τέλεια. Άλλο η μετριοφροσύνη στην εκκλησία και στην ηθική, και άλλο στη τέχνη. Στη τέχνη δεν είμαστε μετριόφροι, το λέει λέξη, μέτρη. Ξαναπέστο, Σάντι, αυτό. Ναι. Ξαναπέστο για τα νέα παιδιά να έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση, να επιβάλλετε τη δουλειά σας. Αυτοπεποίθηση, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, να μην είστε μετριόφροι, παιδιά. Think big. Δεν μεταφράζει στα ελληνικά το think big. Να σκέφτεστε υπερβολικά. Να βάζετε πολλά, γιατί αν βάλετε 10 θα κάνετε τα 2, έστω το 1. Αν δεν βάλετε κανένα, δεν θα κάνετε. Τίποτα. Λοιπόν, ένας από αυτούς ήταν ο Ζολά και βάζω νέα στοιχεία στο τραπέζι. Οι Γάλλοι μπορεί να με μισήσουν, αλλά ίσως με φέρει μπροστά στο προσκήνιο, γιατί δεν τα γράφω έτσι, για τους υπρεσιονιστές και τον Εμίλ Ζολά, ο οποίος ήταν τον είχε προσλάβει ο Τεό, ο αδερφός του Βαν Γκο, που είχε
μαζέψει τους 10 ζωγράφους να κάνει αυτή την ομάδα των υπρεσιονιστών και πώς ονομαστήκαν αυτή η ομάδα υπρεσιονιστές. Ο Ζολάς λοιπόν ήταν ο γραφείο, ο Ζολά, ήταν, ο γραφείο, ήταν το γραφείο δημοσίων σχέσεων της παρέας, ναι, ο οποίος όμως από το θάνατο του Βένσαν Βαν Γκοχ βρήκε την αφορμή από την αυτοκτονία του Φουκαρά, του τρελού, όπως το λέγανε, να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα του πεθαμένου και να βάλει ταυτότητα στους υπρεσιονιστές και στην ομάδα τους, με πάρα πολλά στοιχεία που λέω μέσα. Φέθηκε αγνώμο, σκύλευση. Ναι, σκύλευση του νεκρού, του Βαν Γκοχ, και σκύλευση και του Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος του άνοιξε το δρόμο στην Αγγλία και κρυβότανε εκεί στην Αγγλία την εποχή που τον κυνηγούσε ο γαλλικός νόμος για το κατηγορό. Αντίστοιχο φαινόμενο έχουμε με το... Μα απλώς το λέω, αντίστοιχο φαινόμενο έχουμε στο διαφωτισμό και το Ρουσό. Ένα τεράστιο ταλέντο, ο οποίος έβαλε όλες τις βάσεις του διαφωτισμού και πέθανε πάμφτωχος, πουλώντας στους δρόμους παρτιτούρες που έγραφε μουσική και δεν το δεχόντουσαν σε κανένα ο Βολτέρος και οι άλλοι, γιατί είχε παντρευτεί την υπηρέτριά του. Και τον είχαν πετάξει κυριολεκτικά στην άκρη. Είναι ένα βιβλίο που χρειάστηκε 2 χρόνια συγγραφής, καθημερινή συγγραφής. Δεν το άφηνα και δεν το παράταγα. Δεν το παράταγα και το δούλευα συνεχώς καθημερινά. Και χρειάστηκε 1 χρόνο έρευνα και 4 χρόνια μέχρι να βρω το κατάλληλο εκδότη να το εκδώσει σωστά. Γιατί είμαι τελειομανής. Σε ό,τι κάνω, το κάνω σωστά. Και βρέθηκε η κυρία Καρβέλα και ο σύζυγός κ. Μυρινιωτάκης με τον όμιλο Νίκη Εκδοτική. Και σας είπε πολλά ο κ. Παπαδόπουλος για αυτή την έκδοση, η οποία είναι όντως παραδειγματική και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ένα χρέος λοιπόν βγήκε. Έχω σαν έβριμα μέσα τον Dorian Gray. Τον έβαλα επειδή ήταν ο ήρωας που τον... όπως άλλοι οι συγγραφείς έχουν ένα το Πουαρό ή το Sherlock Holmes, ήταν ο ήρωάς του. Και είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε ο ίδιος ο Όσκαρ Ουάιλντ θα τον ζωντάνευε και θα έκανε συνέχεια. Θα τον ζωντάνευε. Αυτή, το ζωντάνευμα αυτό του απέθαντου Dorian το έκανα εγώ. Σάπι. Ναι. Και τον έβαλα να τον συντροφεύει στο Παρίσι και να συζητάνε μαζί για αξίες όπως του έρωτα, της φιλίας. Για τον αρσενικό και το θηλυκό έρωτα. Για την τέχνη και τα μυστικά της τέχνης. Για την ευγένεια, για την γενναιοδορία, για τη φιλία. Για το πού βρίσκεται η ευτυχία. Για το τι πρέπει να αναζητάει ο άνθρωπος, για τις αξίες. Το χρήμα τελικά, όλα φεύγουνε. Το μόνο που μένει είναι η αγάπη. Αυτό θα σας πω, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω, όλους σας ευχαριστώ, αλλά επειδή... Έφυγε. Ναι, ποιο θες. Ο βασιλιάς. Ναι, έφυγε. Είχε έρθει εδώ να μας θυμίσει ο βασιλιάς των Τσιγκάνων που ασχολείται πολύ με την τέχνη και με συγκίνησε. Τον είδα κάπου. Ναι, ο κύριος Βασίλης της Τυροκλέας και τον ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε. Δεν θα καθίσω έναν ξεχωριστά. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων, σκηνοθέτες, ποιητές, ζωγράφοι, σπουδαίοι, συγγραφείς, ποιήτριες, ποιητές, καθηγητές. Είσαστε όλοι. Εγώ το έχετε δει και στο Facebook, είσαστε ο κήπος μου που φροντίζω και ποτίζω. Αλλά ποτέ δεν κόβω, δεν κλαδεύω. Δεν ήταν παρουσίαση αυτή σήμερα, δεν ξέρω πώς να το πω, ήταν υπερθέαμα. Ένα καταπληκτικό πάνελ, τα λόγια σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, ο Σάντης στη μέση, που τόσο πολύ τον αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και που αντέξατε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν είναι μια τυπική παρουσίαση. Κάτσαμε λίγο παραπάνω, είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω. Πραγματικά να ευχαριστώ από καρδιάς για όλη αυτή την αγάπη σήμερα και ένα ωραίο φεγγάρι έξω, δεν είναι. Και τώρα με αγάπη και σεβασμό για την καλλιτέχνηδά μας, παρόλο που ξέρουμε ότι έχετε λίγο κουραστεί, θα μας συνοδεύσει με τραγούδια γαλλικά και ιταλικά και διακριτικά όποιος θέλει μπορεί να έρχεται να υπογράφει ο Σάντι και όποιος θέλει μπορεί να απολαύσει την Έλενα Ινές στη μουσική της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ.